κινητικότητα είναι δεδομένη, υπάρχει κινητικότητα. Για τα δεδομένα των καιρών που διάγουμε, και εννοώ τις οικονομικές στενότητες κυρίως και τα προβλήματα που έχει ο κόσμος, είναι ικανοποιητική για μένα προσωπικά. Βέβαια αυτό θα φανεί και στην κάλπη, έτσι. Όντως πλησιάζει ο καιρός, από αύριο το πρωί στις 9 η ώρα, αν θυμάμαι καλά, ή 10, έως την Παρασκευή στις 7 η ώρα, έχουν δικαίωμα όσοι θέλουν να συμμετέχουν σε αυτές τις εκλογές με το να καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους, να έρθουν εδώ στην ΕΦΕ να καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους. Σήμερα μίλαγα με τον πρόεδρο της ΕΦΕ, τον κύριο Πλακοκέφαλο, ο οποίος προέρχεται από άλλο νομό, ως είναι γνωστόν, βάση καταστατικού και εγκυκλίου εσωκομματικών εκλογών. Επικοινωνήσαμε για τα λειτουργικά μας ζητήματα, πώς θα λειτουργήσουμε το δυνατόν καλύτερα εδώ. Είμαστε έτοιμοι για αύριο το πρωί να ξεκινήσουμε να δεχόμαστε τις υποψηφιότητες. Να ρωτήσω, αφού μου αποκλείσατε ότι δεν υπάρχουν ακόμα υποψηφιότητες, θα τις ξέρουμε μέχρι την Παρασκευή, οπότε θα χρειαστεί τη Δευτέρα σας να δούμε από κοντά να τα πούμε. Σίγουρα. Πόσες κάλπες και πόσα χρειάζεται ο καθένας να δώσει για να ψηφίσει? Η απαραίτητη προϋπόθεση για να έχει ο οποιοσδήποτε μέλος του κόμματος εκλέγει και εκλέγεστε είναι να έχει πληρώσει τουλάχιστον τη συνδρομή του 2018. Είτε με έκδοση καινούργιας κάρτας, είτε με ανανέωση υπάρχουσας κάρτας. Η συνδρομή ανέρχεται στα 12 ευρώ, του τέστην 1 ευρώ το μήνα, έτσι, αν το αναγάγουμε. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση. Για κάλπες πώς θα... Για κάλπες, συγγνώμη, ναι, και για κάλπες είναι σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα και είναι στα κυρίαρχα, χρησιμοποιούμε τους χώρους και τους ευχαριστούμε γι' αυτό, έτσι, τους δήμους, τους 6 δήμους του νομού, όπου στα δημοτικά τους καταστήματα, σε χώρους που δημοτικών συμβουλίων είτε σε άλλους χώρους που μας έχουν παραχωρήσει, θα υπάρχουν 3 κάλπες. Η μία κάλπα θα αφορά την τοπική, την κάθε τοπική του κάθε Δήμου, που θα είναι ενιαίο το ψηφοδέλτιο με υποψήφιους προέδρους με δικαίωμα ενός σταυρού, όσοι και αν είναι υποψήφοι. Από κάτω θα είναι τα υποψήφια μέλη της τοπικής με δικαίωμα έως 3 σταυρούς. Η δεύτερη κάλπη θα αφορά την Ομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή, όπου θα είναι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Στην επάνω πλευρά θα είναι υποψήφιοι πρόεδροι της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής με δικαίωμα έως 1 σταυρό και από κάτω θα είναι τα υποψήφια μέλη της Νομαρχιακής με δικαίωμα έως 3 σταυρούς. Θα υπάρξει και τρίτη κάλπη, η κάλπη για τους συνέδριους μας, για το συνέδριο που θα επακολουθήσει, όπου θα είναι ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο και θα έχουμε δικαίωμα έως 4 σταυρούς. Και μια τελευταία ερώτηση. Για να εκλέξουμε τους 12. Και μια τελευταία ερώτηση. Μέλη, φίλοι μπορούν να ψηφίσουν εκτός από μέλη? Σας είπα, ο οποιοσδήποτε για να έχει δικαίωμα εκλέγει και εκλέγεστε, η μόνη προϋπόθεση είναι να έχει συμβάλει την συνδρομή του 18, 12 ευρώ.